Στην πρώτη θέση της προτίμησης των ψηφοφόρων τερμάτισε η Δωροθέα Κολυνδρίνη στις αυτοδιοικητικές εκλογές για την περιφέρεια Θεσσαλίας. Καλά ποσοστά συγκέντρωσε και η κυρία Άννα Παπαδημητρίου, υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με το συνδυασμό του κυρίου Κουρέτα. Αφενός θέλω να ευχαριστήσω τους συμπολίτες μου που στήριξαν την περιφέρεια Θεσσαλίας, που της έδωσαν πρωτιά, ασχέτως αν λόγω του εκλογικού νόμου μας χρειάζεται 1,5% για να έχουμε αυτοδυναμία, και προσωπικά εγώ που έδειξαν ξανά εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό σε μια πολιτική και χρονική στιγμή που δεν ήταν η καλύτερη, γιατί μια συναπτή πορεία 13 χρόνων με πάρα πολλή δουλειά, με πάρα πολλή εξωστρέφεια, με συνεχή επαφή με τον κόσμο και με άπειρα έργα, τα οποία ξαφνικά έφυγαν από την ατζέντα και άρχισαν να στείνονται λάσπες μπροστά στο προσκήνιο. Άρα, με αυτά τα δεδομένα, ήταν η νίκη αυτή του αγοραστού, της Συμμαχίας Υπέρ των Πολιτών και της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ήταν η νίκη του καθενός μας, αλλά κυρίως ήταν η νίκη των συμπολιτών μας, οι οποίοι με τη σιωπή τους έδωσαν ένα μήνυμα. Βέβαια, το γεγονός ότι περνάμε στη δεύτερη Κυριακή είναι το δεύτερο μήνυμα που πρέπει να διαβάσουμε, ίσης αξίας με το πρώτο που αξιολόγησα πριν λίγο. Το ότι δίνουμε έναν ακόμα αγώνα για να βγούμε νικητές, γιατί νικητές θα βγούμε από όλο αυτό, με την έννοια ότι θα πρέπει από τη Δευτέρα και από σήμερα να συνεχίσουμε αυτό που τόσα χρόνια κάναμε, να συνεχίσουμε τη δουλειά, να συνεχίσουμε τα έργα, να συνεχίσουμε εντάξεις νέων έργων. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τη νέα προγραμματική περίοδο με έτοιμους θεματικούς άξονες, με γνώση και εμπειρία, με μεγάλη απορροφητικότητα και κυρίως να επαναφέρουμε την πόλη και τον νομό σε επίπεδο λειτουργικότητας και κανονικότητας, γιατί όλα τα προβλήματα παραμένουν, είναι πάρα πολλά και είναι δυναμική όλη αυτή η εξέλιξη και πρέπει να αποκαταστήσουμε δρόμους, να γίνουν οριστικές αποκαταστάσεις, γιατί αυτά που γίνονται τώρα είναι προσωρινά προκειμένου να δώσουμε προσβασιμότητα, να καθαριστούν τα ποτάμια μας, να ζητήσουμε από την κεντρική κυβέρνηση τώρα που το πράγμα πάει λίγο να εξισορροπηθεί και να είναι πιο φυσιολογική η κατάσταση έξω από τις καιρικές συνθήκες, να βοηθήσει και εκείνη με μηχανήματα προκειμένου να γίνει πιο γρήγορα η αποκατάσταση, γιατί ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει βρίσκεται στο νομό, προκειμένου συνάμα να δώσουμε και παράλληλα με όλα αυτά τη δεύτερη μάχη μας και να είμαστε εδώ για την επόμενη θητεία για να δώσουμε αυτό που τόσο καλά ξέρουμε να κάνουμε. Την επόμενη πάντως Κυριακή θα λύσουν τις διαφορές τους οι υποψήφοι Περιφερειάρχες Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και Δημήτρης Κουρέτας, καθώς για λίγο νυν Περιφερειάρχης δεν συγκέντρωσε το πολυπόθητο 43% που θα του επέτρεπε να πανηγυρίσει από τον πρώτο γύρο των εκλογών. Ο κύριος Αγοραστός έλαβε ποσοστό 41,17%, ο Δημήτρης Κουρέτας 34,16%, ο Τάσος Τσιαπλές 12,90%, η Ελευθερία Τζανακούλη 9,53% και ο Νίκος Ταλαχούπης 2,23%. Σε διαδικασία πάντως καταμέτρησης βρίσκονται και οι σταυροί προτίμησης των υποψηφίων Περιφερειακών Συμβούλων της Μαγνησίας. Στην παράταξη Θεσσαλία Υπέρ των Πολιτών του Κώστα Αγοραστού την πρωτιά κατέχει και αυτή τη φορά η Δωροθέα Κολυνδρίνη, δεύτερος ο Γιάννης Στέας και τρίτος ο Θανάσης Μόρας. Στο συνδυασμό πρωτοβουλία του Δημήτρη Κουρέτα, πρώτη είναι η Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, δεύτερος ο Απόστολος Καναβός και τρίτος ο Γιάννης Αναστασίου. Στο συνδυασμό της Ελευθερίας Τζανακούλη, πρώτος εκλέγεται ο Νίκος Χαυτούρας. Στο συνδυασμό του Τάσου Τσιαπλέ ο Θεόδωρος Γεωργαδάκης και στο συνδυασμό του Νίκου Ταλαχούπη η Ελένη Λάσκου.